έντονο κυμαζέστης οδήγησε αρκετούς στις παραλίες από νωρίς το πρωί. Κάνουμε το μπάνιο μας, πίνουμε το καφεδάκι μας και περνάει η μέρα μας ευχάριστα. Όλα καλά. Οι νέοι προσέχουμε το κορονοϊό? Δεν νομίζω τόσο πολύ. Αυτά με τα κορονοπάτια που κάνουν και τα λοιπά, αν εμβολιαστούν, εντάξει, αλλά δεν το βλέπω. Μετά από 2 χρόνια θάλασσα και εντάξει. Μετά από 2 χρόνια, ναι. Το πρώτο σας μπάνιο. Ναι, ναι. Απίστευτο, ε. Με τα μαθήματα και τη σχολή. Και τώρα πώς αισθάνεστε, πείτε μας. Χαρούμενοι. Εμένα είναι το δεύτερο μπάνιο. Ναι. Ξεκινήσαμε χθες. Είμαστε σε ένα νησί που τα έχει όλα. Αυτό είναι που μετράει. Οπότε γιατί... Κρήτη ψηφίζεις. Κρήτη ψηφίζω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, αν και δεν έχω εμβολιαστεί, γιατί δεν είναι ακόμη η ώρα. Ναι. Αλλά προσέχω, έχω ατομική υπευθυνότητα, ατομική υγιεινή. Μια χαρά, να ανασάνει λίγο ο κόσμος. Αισιοδοξία, αισιοδοξία. Έχει αλλάξει η ψυχολογία σας? Σίγουρα, σίγουρα. Μας βοηθάει και η ίδια η φύση. Πώς είναι η διάθεσή σας? Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Εμβολιασμένοι, βέβαια. Να περνάει καλά ο κόσμος, για να περνάει καλά πρέπει να έχει τα εσέγγυα. Κοντινές και μακρινές αμμουδιές βούλιαξαν από πολίτες που αναζήτησαν στιγμές δροσιάς ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται τις επόμενες μέρες. Η θερμή εισβολή είναι γενική, απλά επιφανειακά η τοπική άνεμη είναι αυτή που μπορεί κάπως να εκτονώνει αυτή την κατάσταση της πάρα πολύ έντονη ζέστη. Στη συνέχεια φαίνεται ότι από την Τρίτη και μετά θα πάμε προς τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου και αυτό που σας είπα, η παράτασή του, δηλαδή το ότι θα το δούμε και δεν ξέρουμε αν έχει και τελειωμό θα λέγαμε προς το Σαββατοκύριακο, σίγουρα εκεί θα μας έχει κουράσει κιόλας και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να, έτσι κατά κάποιο τρόπο, να νιώσουμε λίγο έντονα αυτή την εισβολή. Η μέρα είναι καλή, θάλασσα ωραία, φυσικά καλύτερα είναι τώρα, γιατί μπορούμε και βγαίνουμε έξω, κάνουμε το μπάνιο, μπορούμε και περπατάμε κάπως ελεύθερα. Και είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε κοντά στην πόλη να κάνουμε ένα μπανάκι να δροσιστούμε. Εδώ η Ακτή ούτως ή άλλως είναι μια παραλία πολύ οργανωμένη. Είναι καθαρή, είναι κοντά στο κλινονάστη και την προτιμάμε. Είπανε ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα μινι καύσωνα και καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε τώρα αυτές τις μέρες. Θάλασσα, ήλιος, χαλάρωση και καλή παρέα με πολίτες να σχολιάζουν την καλή πορεία της πανδημίας στο νησί σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς, ευχόμενοι να μην υπάρξει και τέταρτο κύμα το φθινόπωρο.